Καλώ τα παλικάρια από τα Ιβαλή. Χαίρετε. Πώς είστε, μάλλον από το Νεοφάλιρο. Εντάξει, μα Ιβαλή, Νεοφάλιρο, ένα τσιγάρο δρόμο είναι. Ένα τσιγάρο δρόμο. Με το πόδι. Ζωνούλα, βάλαμε ζωνούλα. Τώρα με σκέφτεσαι ποιον μιλά, αγόρι μου. Για να δω εσά. Ερετικά άτομα. Προαιρετικά. Εκλείδωσε. Μάλιστα. Είχα φορέσει ο βαζόν στο παντελόνι, αλλά δεν μετράει. Βάλε μπροστά. Με συγχωρείς, μη σπάσεις το κυβότι, επειδή είναι το αγόρι. Δεν βγαίνει το αυτόματο από τη θέση πάρκινγκ να δεν βάλεις μπρος αγόρι μου. Πού να τα ξέρω. Το κλειδί που είναι. Κανα κλειδάκι, θα έχουμε τίποτε. Είναι στο μπουφάν μέσα, το ξεχάσαμε. Ωραία βόλτα κάτω. Πόβο, η βόλτα ήταν άλλο πράγμα. Με το αυτοί εγώ που δεν μπορώ να ανοίξω το Βελευγέ, κατάλαβες. Πόβο, δηλαδή, πολύ γκάζι, αδερφέ. Έχω δει και ένα κόλπο που κάνει ο Τζακ Μπάρου στο 24. Ο Τζακ Μπάρου στο 24 σπάει από κάτω εδώ και κάνει κάτι με τα καλώδια. Το κάνει σε πολύ... διάφορες ταινίες. Όχι, αυτό το κάνει φαίνεται πολύ εύκολο. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να κάνει αυτό παρά βάλει το κλειδί. Από κάτω και κάνει με το καλώδιο, ας πούμε. Apply break to start, λέει. Ορίστε. Apply break to start, λέει. Κάτσε, με τα αυτόματα δεν έχουμε εξοικείωση, έτσι. Άντε στράτα, στρατούλα, να σε χάρω. Ο Θεός να μας έχει καλά, Παναγία μου. Πρώτη να φορά κάνεις δίπλα του. Ναι, πρώτη φορά. Ωχ, Παναγία. Σοβαρά. Ναι. Πώς μου έχεις ξεφύγει τόσο κιόλας. Γι' αυτό είμαι αρτιμελής. Δεν θες να με δεις να οδηγώ ηλικιωδός. Πάντως. Δεν θες. Θα μου επιτρέψετε να μην συμβεί με μένα. Όχι. Ναι, γιατί έχω δει πολλά στη ζωή μου. Οπότε μην το δω και αυτό το πράγμα. Γιατί δεν θα το αντέξω. Σιγά, γιατί τι έχεις πέσει αγώνες. Πόσο, μια-δυο φορές. Πόσο και μάκι. Κάνει 42 χρόνια. Αυτό εντάξει. Περιμένω να ακούσω τι αυτοκίνητο, δηλαδή, έχετε καταλάβει τι είναι. Δηλαδή... Μάρκα το βλέπω, Volkswagen, το γράφει εδώ. Λοιπόν, Volkswagen Tiguan. Okay. Α, εδώ το είχα, να. Εγώ το είχα εδώ. Ναι. Α, το είχα δώσει στον Κώστα που το είχε στην άκρη. Ναι, αλλά εγώ οδηγά, οπότε πες το σίγμα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να οδηγώ και να θυμάμαι τώρα τι μας είπε τώρα ο κ. Στεφανής. Άλλωστε, στα παλιά λεωφορεία έγραφε μη ομιλείτε στον οδηγό. Ακριβώς. Ναι, αλλά εγώ είμαι πράκτορας, πρέπει να παίρνω τα εισιτήρια, οπότε και εγώ έχω δουλειά. Προηγουμένως που σε παραξένε ψυχολογίες που είναι αυτόματο κλπ. Είναι αυτόματο της κατηγορίας που έχει δημιουργήσει η Volkswagen, της λέγεται DSG, Dual Shift Gear. Δηλαδή είναι, δεν κάνει λαγουδάκια όταν αλλάζει ταχύτητες. Ναι. Έτσι. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι 1400 κυβικά εκατοστά. Και πόσα άλογα λέτε να βγάζει, ρε παλικάρια. 165. 160. Κοντά έπεσε. Το έχει διαβάσει. Τι κερδίζεις, Κώστα μου. Το αυτοκίνητο στο τέλος, τι μπορείς να φύγω, έτσι. Ωραία, πάρα πολύ καλά. Εγώ να πω βέβαια ότι πάντα με συγκλώνεις όταν αποκαλείς κάποιον Λευγέ, όσο ο χαρακτηρισμός. Τι να το πει, είναι πολύ Λευγές αυτός. Έχω ακούσει πολλά πράγματα να βρίζουν και με χαρακτηρισμούς μέσα από το αυτοκίνητο, γιατί έχει την αργότητα το αυτοκίνητο. Αλλά από εκεί πέρα. Τι χαρακτηρισμοί υπάρχουν μέσα από το αυτοκίνητο που να χαρακτηρίσει κάποιον. Είναι μαζούτ, λέει, είναι πετρέλαιο, είναι δίσελ. Συγκεκριμένο. Χρησιμοποιεί ένα supercharger και ένα turbocharger, δηλαδή ας το πούμε έτσι, έχει δύο εξαρτήματα που πρεσάρουν το καύσιμο για να μπορέσει να βγάλει αυτή την υποδύναμη και να έχει και τις εκρηκτικές επιδόσεις που έχει. Εγώ μόνο το turbo που θυμάμαι είναι το turbo boost που είχε ο Kit που όταν το πάταγε πίδα για το αυτοκίνητο. Ναι. Ομολογουμένως βέβαια δεν έχω δει αυτοκίνητο να πηδάει όταν βάζει turbo. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε από το Kit. Ναι, που ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Όπως και εσύ έχει αλλάξει αρκετά πιστεύω από τότε. Όχι το ντύσιμο του θα έλεγα εγώ από τότε. Συγγνώμη, πρόσεχε εδώ την τρυπούλα. Την έφαγε όλη. Την έφαγε όλη. Όχι, το έκανα επίτηδες. Είχε να δοκιμάσει αναρτήσει. Μάλιστα. Να το είναι μόνο εμφάνιση είναι και άνεση. Και αν πρόσεχε κάτι, ότι η θόλη πέρα από τι αναρτήσει που λειτουργήσαν σωστά για να αποσβέσουν αυτή την βαθία πτώση στον λάκκο, θα έλεγα. Η θόλη είναι καλυμμένη όχι με απλό πλαστικό υλικό, αλλά είναι κάτι σαν κετσέσαρα ή σαν τα πατάκια πατά στο πάτωμα. Και το κάνει για να έχει κάτι μόνο. Κάτσε μου. Άντε, είπα να αποφύγω και μία, εντάξει. Εδώ κάνει φουρκέτα αριστερή. Μάλιστα. Με χειρόφρενα, μπες γιατί τα κάνει. Να έχει συνοδηγό, ρε παιδί μου, έμπειρο. Φουρκέτα αριστερή, α πούμε. Πολύ ωραίο σαλονάκι έχω να πω. Πολύ, πολύ πένα. Εδώ μου αρέσει πολύ που έχει κάμερα στον εξοπλισμό, θα το πάρω. Όχι, δεν είναι εξοπλισμό αυτό. Α, συγγνώμη. Κυρίες δηλαδή. Και κύριοι, δεν είναι σωστά εξοπλισμό. Ούτε ο Στεφανής είναι στον εξοπλισμό. Δηλαδή δεν παίρνει με το αυτοκίνητο και κυρία Στεφανή πίσω. Όχι. Θα ήταν χρήσιμο βέβαια. Ναι, να σου λέει φουρκέτα αριστερή, α πούμε, θα ήταν ωραίο. Είναι πλήρες το ταμπλό που αφορά τον οδηγό και πληροφόρηση. Έτσι, και η οθόνη στην κεντρική κονσόλα. Έχουμε την πληροφόρηση που μπορούμε να κάνουμε 390 χιλιόμετρα με αυτό το τεπόζιτο. Αυτό είναι υπολοιπόμενο καύσιμο ακριβώς μέχρι το επόμενο βενζινάδικο. Προσέχετε πόσο αθόρυβη είναι η χείλη στο αυτοκίνητο. Ισχύει, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Είναι η ποιότητα κατασκευής τέτοια. Είναι τα υλικά που χρησιμοποιεί, τα οποία εξασφαλίζουν ένα άνετο ταξίδι και ασφαλές.
μπορεί να μεταφέρει άντα 5 άτομα. Από την πλευρά κάθομαι στη μέση και στο εγώ και πόσο ασφαλεία. Αν μεταφέρει το κάθισμα πιο εμπρός, διότι από ό,τι ξέρεις τα πίσω καθίσματα έχουν σιδηροδρόμους και μπορεί να κάνει διαδρομή 16 πόντους προς πίσω. Αυτό τι σημαίνει, μειώνεις το χώρο των πίσω επιβατών, αν είναι παιδιά για παράδειγμα ή αν είναι άνθρωποι με μέτριο ανάστημα, και μεγαλώνεις τον όγκο του πορτμπαγκάζ. Για την ιστορία λοιπόν, το πορτμπαγκάζ ξεκινάει από 470 λίτρα έως 1510. Γνωστός φίλου μου είχε βάλει σε ένα οτομπιάνκι μετανάστες, τον σταματήσαν αστυνομικοί που τον ξέρανε, ήταν της περιοχής. Λέει Γιάννη, έχεις εκεί πίσω, τίποτα του λέει. Σήκωσε τη μονοτοχαλή, σε παρακαλώ. Ήταν από κάτω οι κακόμοιροι οι μετανάστες και του λέει: πού τους πας, τους πάω για καφέ. Για εμάς που είναι μπροστά, χωράμε μια χαρά σε αυτό το αυτοκίνητο. Το λέω γιατί είναι σημαντικό πρόβλημα για πολλούς ψηλούς ανθρώπους το αν χωράω ή δεν χωράω καλά μπροστά. Το δηλώνω και εγώ που έχω να φορέσω το πραγματικά πανύψιλο κορμί μου σε αυτό το αυτοκίνητο. Το φοράω άνετα. Ναι, αλλά για εμάς που αγγίζουμε τα 2 μέτρα, ας πούμε, ήταν πάντα πρόβλημα. Είχα αυτοκίνητο κάποτε που έμπαινα κάνοντας γιόγκα. Δεν μπορούσα να πω αλλιώς. Χρησιμοποιήσεις τάλ και κόκαλο, δηλαδή, όπως το στενό παπούτσι. Κανονικά. Μάλιστα. Ναι. Και τα καθίσματα υποστήριξη και η αλκαντάρα που έχει σαν επένδυση. Και η κάμερα καταπληκτική, εγώ θα το πάρω με την κάμερα. Παλικάρια μου, να θυμάστε ότι εκτός από τον μοντέρνο σχεδιασμό, το Tiguan προσφέρει πολλές επιλογές στον υποψήφιο αγοραστή, τόσο από πλευράς κινητήρων, όσο και από πλευράς φωτίων ταχυτήτων, σε δικίνητες ή τετρακίνητες εκδόσεις. Δηλαδή, απ' όλα έχει ο μπαξές. Χαρακτηριστικό δεν είναι η ποιότητα κατασκευής, αλλά και το σταθερό πάτημα στον δρόμο που εξασφαλίζει ασφαλές και άνετο ταξίδι. Πάει πολύ στην τιμή του. 23, 28. Όχι, είστε πολύ ψηλά και οι δυο σας. 25. 26,290. Καλά, με το όφελος της απόσυρσης. Βγαίνει σε 4 εκτόσεις με το κινητήρα το 1400. Η πιο χαμηλή απόδοση είναι 22 ήπη. Και από εκεί και πέρα περνάει και σε τετρακίνητο και βγαίνει και σε 2 εκτόσεις δίζελ. Μπορεί να το παραγγείλεις με χειροκίνητο εξάρι, με 122 αλογάκια και φυσικά με πολύ μικρότερο κόστος. Είναι κάτω από 23.000. Αχα. 22. Άρα σωστά το είδες. Το μάτι κόβει. Είχε πάει, πάει στο δικίνητο. Κατευθείαν. Με το εξάρι χειροκίνητο κυβότιο. Είναι ελεύθερος δρόμος. Και έχει μια πατημένη δεξιά μετά από τη λέμηση. Α, μπράβο. Καλά και να το δοκίμασα. Αλλά ξέρετε. Είδες αντιδράσεις από. Μου έκανε εντύπωση, δεν το περίμενα. Είναι πολύ ζωντανό γιατί. Όντως 160 άλογα είναι πολλά, έτσι δεν είναι λίγα. Όταν παρουσιάστηκε το Tiguan το 2007, πραγματικά σάρωσε την κατηγορία του, γιατί ανήκει στην κατηγορία των μεσαίων SUV, έτσι. Mm-hmm. Τώρα ετοιμάζεται και μικρό SUV. Ετοιμάζει και η Volkswagen και η Audi. Αν να σου πω και κάτι ακόμη. Το αυτοκίνητο αυτό έχει μία διαφορετικότητα, ότι το μπροστινό μέρος διαφοροποιεί τη γωνία προσέγγισης, δηλαδή όταν ανέβεις σε κάποιο σημείο. Αυτά που είναι ασφάλτινα έχουν μακρύτερο προφυλακτήρα μπροστά και spoiler και έχει γωνία προσέγγισης 18 μοίρες. Το adventure βγαίνει και το όνομά του σημαίνει off-road, να κάνεις πιο άγρια πράγματα. Έχει ποδιά προστατευτική και παράλληλα ανεβαίνει η γωνία στους 28 μοίρες. Τι αν τα χόμπι σας? Εμένα το χόμπι είναι ο Μάκης. Ασχολούμαι με το Μάκη κάθε μέρα τουλάχιστον 2 ώρες, όπως καταλαβαίνεις. Εγώ πέραν του Κώστα, μου αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες που δεν θέλει να δει κανένας. Τι περιεχομένο έχουν? Αυτό που δεν θέλει να δει κανένας. Ναι, συνήθως είναι σενάρια των 5 γραμμών και budget περίπου όχι παραπάνω από 20 ευρώ. Α, χοντρικά. Ο Κώστας ασχολείται με κονσόλες, εσχάτως. Ναι, εσχάτως. Ξανά έγινα gamer στα γεράματα. Και μπράβο, και μπράβο Κώστα μου, έχω να πω. Επειδή έχω ένα παιδί που πρέπει κάποια στιγμή να του δείξω. Και μαζί του. Όχι, πρέπει να του δείξω κάποια στιγμή, ας πούμε, τι είναι αυτά τα πράγματα που λένε κονσόλες στα παιχνίδια. Και είχα να παίξω πολλά χρόνια, είπα να ξανασχοληθώ. Άρα είσαι προφέσορας. Εγώ δεν έχω σταματήσει να ασχολούμαι, φοβερά ωριμός άνθρωπος. Δεν έχω σταματήσει να ασχολούμαι με τις κονσόλες. Και τα τελευταία χρόνια προσπαθώ έτσι να είμαι και λίγο fit. Πάντως ο Μάκης, να ομολογήσουμε ως προς τη διατροφή του, τον βλέπω, έχει γίνει πολύ της υγιεινής ανησυχητικά τώρα τελευταία. Και μια και μιλάμε για υγιεινή διατροφή, αλλά και δίαιτα, το συγκεκριμένο Tiguan είναι τεχνολογίας Blue Motion, που χάρη στο σύστημα ανάκτησης ενέργειας και τη λειτουργία Start and Stop εξασφαλίζει μικρότερες καταναλώσεις και αποβολές ρήπου. Το Champions League, ποιος βλέπετε να καταλήγει στο τελικό? Θα θέλαμε Real Bayern, η αλήθεια είναι, όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Νομίζω θα είναι ο πιο ενδιαφέρον τελικός. Mm-hmm. Το θέμα είναι πώς θα το βγάλει η κληροτίδα. Σταύρωμα. Ναι. Mm-hmm. Και όταν λέμε τη λέξη κληροτίδα, πάντα προσέχουμε, έτσι, όπως καταλαβαίνετε. Πάντα προσέχουμε. Μπορεί να αλλάξει εύκολα. Πάντα. Γιατί πιο εύκολο σαρδάμ μπορεί να γίνει. Να πω αυτό, ότι τιμή και δόξα στους ήρωες του Πάσχατος που έρχονται πάντα αφού έχει τραβήξει το κανάλι ο αρχιψίστης, ο master ψίστης, έχει φάει το χοντρό που πριν μπει το μοτόρι και κάνει για να δω και τρώει λίγο πετσάκι. Ναι. Δεν το έχεις κάνει καλά.
Έρχεται το σχόλιο, έτσι. Εντάξει, και, καλά. Και να σου πω ένα από τι 5 το πρωί ορθιό. Ναι, ναι, ναι. Να και είστε το άλλο στι 11 η ώρα το πρωί. Ναι, ναι. Για να δω τι έχει κάνει. Και ξέρει τι μείωτο μεγάλο το κέρδωσε. Ότι την επόμενη το πρωί μπορεί κάλλιστα με την αποβολή των υγρών που βγάζει να φορτώσει μπαταρία. Έτσι. Είναι υδροχωρικό οξύ αυτό το πράγμα που βγάζει. Πάλι έχει βάλει το χεράκι με το ένα πηγαίνει. Ναι, αυτό είναι πολύ κακό συνήθειο. Όπως βλέπεις, εγώ, Κώστα, έχω πει πλήρως την ιστορία της ασφαλούς οδήγησης. Σου βάζω χέρι με το συμπάθειο πάντα. Ναι, πάντα με το συμπάθειο. Το χέρι είναι λεκτικό. Καλά, δεχόμαστε, εντάξει. Okay. Θες κάθε φορά που βγάζεις το χέρι αυτό το τιμόνι, το βάζω εγώ. Δεν σου χαϊδεύω λίγο το τιμονάκι. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Δεν θες. Δεν θέλω. Δεν σου βγάζει γούστα. Καθόλου. Σου κάνω εγώ έτσι. Και σας απασχόλησε με τις ζάντες και τη λάστιχα κυκλοφορούμε αυτή τη στιγμή. Όχι, μας ενδιαφέρει να έχει ζάντες και λάστιχα βασικά. Δηλαδή από εκεί ξεκινάμε. Να έχει ζάντες και λάστιχα. Ναι. Με τα δισκόφρενα δεν μπορούσαμε να πηγαίνουμε. Από το ναι. Κάνουμε ότι θα κάποια πρόβλημα. Γιατί το έχω δει σε ταινίες να γίνεται. Κάποιοι πρόβλημα με τα δισκόφρενα. Ναι, ο Jason Statham θα μας πω τα πηγαίνουμε. Και στο Fast and Furious έχουν πάει τα δισκόφρενα. Δεν κατάλαβα γιατί να μην πηγαίνουμε. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο Τελάσκο 17. Αργεί να ξανάρθει σε επαφή με την άσφαλτο και σου μου καλύτερη ψήξη. Μπορεί να έχει το παράθυρο εδώ πέρα ξέρω εγώ και να σε απέξω και να φυσά σα το λάστιχο. Γίνει και αυτό μια ψήξη. Κάτι σου έρχεται. Τι έμενε. Ανησύχησα, πρέπει να έχεις παράθυρο. Ταλιμπάν σου έρχονταν. Με το γάτι σου έρχεται, ναι, λίγο. Ναι, το είδα μέσα από τα χόρτα. Ήταν οχτρός. Γερακή σάματα, ματιά. Έχω δει κι άλλη. Ναι, έχει κίνηση ο δρόμος. Έχει πολλούς αθλητές που τρέχουν εδώ, παιδιά, λόγω του περιβάλλοντος που έχει. Καλά, είναι πολύ ωραία. Και τα λοιπά. Θα σε φέρω, Κώστα μου. Και χαίρομαι που σας έφερα σε ένα μέρος που δεν είχατε ξανάρθει ποτέ. Αυτό είναι μια αλήθεια. Είστε ξένοι μέσα στην ίδια πόλη. Παλιά που ψάχναμε εκεί καμιά καβάτζα να πάμε κάνα κοριτσάκι να κάτσουμε να δούμε την Αθήνα από κάτω, δεν το είχαμε ανακαλύψει αυτό. Θα μου πει τα νιάτα μας δεν υπήρχε αυτοκίνητο, αλλά τέλος πάντων. Το λεωφορείο μπορεί να είσαι εδώ πάνω.